Η πρόεδρο των Βενζινοπολών, τον Ομουλάρη, σα υπενθυμίζει ότι η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωση σε πετρέλαιο θέρμανση και κίνηση δεν επέφερε θετικά αποτελέσματα ούτε για την οικονομία ούτε για την κοινωνία, καθώ ήδη από το πρώτο έτο εφαρμογή του μέτρου η μείωση τη κατανάλωση λόγω υψηλή τιμή σε μία περίοδο οικονομική κρίση επέφερε σημαντικότατη μείωση στα δημόσια έσοδα. Όπω τόνισε η κυρία Παπαδοπούλου, η κυβέρνηση δεν παραδέχεται το λάθο και συνεχίζει να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον ειδικό φόρο κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανση, στερώντα πολύ τιμή έσοδα για το δημόσιο και δημιουργώντας προβλήματα στους πολίτες που δεν μπορούν να θερμανθούν, αλλά και στις επιχειρήσεις του κλάδου που είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται. Οι υπουργοί, ας πούμε, το θέλουν και κάποιοι δεν το θέλουν, γιατί γίνεται και μεγάλη εισαγωγή πετρελαίων, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα και δεν θέλουν να κάνουν εισαγωγές πετρελαίων. Όμως είπαμε ότι η θέρμανση και αποκλειστικά και το κομμάτι της θέρμανσης δεν είναι για το λαθρεμπόριο. Γιατί τη θέρμανση θα την πάρουν πλέον μόνο τα νοικοκυριά και τα σπίτια. Είναι καιρός, πρόσθεσε η πρόεδρος των Βενζινοπολών, η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει στην άρση του μέτρου της εξίσωσης, να λάβει άμεσα ουσιαστικά μέτρα για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων, όπως η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος εισρώων νεκρών σε όλα τα στάδια διάθεσης και διακίνησης καυσίμων. Το λαθρεμπόριο πλέον γίνεται από τα εξαγώγημα καύσιμα και από το ναυτιλιακό. Σε αυτά τα δύο τα κομμάτια δεν υπάρχει σύστημα εισρώων νεκρών. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ψάξουν την αιτία και από εκεί να κερδίσει το κράτος τα λαθρεμπορικά καύσιμα.